Χαιρετίζουμε τους χιλιάδες ψηφοφόρους που και στο δεύτερο γύρο τίμησαν με την ψήφο τους τη λαϊκή συσπήρωση με το Γαρίφαλο. Το βήμα που έγινε την προηγούμενη Κυριακή ενισχύθηκε αυτή την Κυριακή παραπέρα με την εκλογή δημάρχων της λαϊκής συσπήρωσης στην Πάτρα με τον Κώστα Πελετίδη, στην Κεσαριανή με τον Ηλία Σταμέλο, στο Χαϊδάρι με δήμαρχο τον Μιχάλη Σελέκο, στην Πετρούπολη με δήμαρχο τον Βαγγέλη Σίμο, ενώ αυτή τη στιγμή δίνεται η μάχη ψήφο την ψήφο και στον Τύρναβο με τον Στέλιο Τσικριτσί. Έτσι, μαζί με την Ικαρία που από τον πρώτο γύρο εξέλεξε δήμαρχο το Φανούρι τον Καρούτσο, η λαϊκή συσπήρωση θα είναι πλειοψηφία σίγουρα σε 5 συνολικά δήμους της χώρας. Οι δημοτικές αυτές αρχές θα αποτελούν στήριγμα του λαού στον καθημερινό του αγώνα για τα δικαιώματά του, θα είναι αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις και στο αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας της τοπικής διοίκησης ως μακρύ χέρι του κράτους. Ιδιαίτερα, η συνεχιζόμενη για τρίτη φορά επικράτηση στον τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας μας, στην Πάτρα, παρά το βρώμικο πόλεμο που δέχτηκε η Δημοτική Αρχή, δείχνει την επιβράβευση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων της Πάτρας στη Δημοτική Αρχή Πελετίδη με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αυτή έχει. Μια Δημοτική Αρχή δηλαδή που παλεύει και έχει αποτελέσματα υπέρ του λαού της Πάτρας, επειδή ακριβώς ήταν μαχητική αντιπολίτευση στις κυβερνήσεις, στο κράτος, στους μηχανισμούς, επειδή δεν συμβιβάστηκε με το σημερινό αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο. Είναι μια νίκη που έχει γενικότερη πολιτική σημασία, που δείχνει ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η αναμέτρηση στην αντιλαϊκή πολιτική, όπως αυτή υλοποιείται και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα. Το υψηλό ποσοστό αποχής, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο κυρίως γύρο, παρόλο που εμείς δεν υιοθετούμε μια τέτοια στάση, θεωρούμε ότι περικλεί όμως επίσης σημαντικό ποσοστό διαμαρτυρίας απέναντι σε τοπικές αρχές που υλοποίησαν την κυρίαρχη πολιτική, απόρριψη της λογικής του μικρότερου κακού, δηλαδή της επιλογής μεταξύ δύο υποψηφίων που δεν διαφέρουν και πολύ σε κεντρικά ζητήματα, αλλά και απαξίωσης, πρέπει να πούμε, απέναντι σε αυτό το θεσμό της τοπικής διοίκησης που με τον ταξικό, αντιλαϊκό του χαρακτήρα. Προφανώς είναι ζητούμενο η διαμαρτυρία να εκφραστεί με την ενεργό συμμετοχή στο κίνημα τελικά, στην οργανωμένη πάλι, στη διεκδίκηση, να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Συνολικά επιβεβαιώνεται και με τα σημερινά αποτελέσματα ότι παρά τον συνολικά αρνητικό συσχετισμό ακόμα, σταθεροποιείται και ενισχύεται συνεχώς ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ο απεγκλωβισμός εργατικών λαϊκών δυνάμεων από τα αστικά κόμματα, η άνοδος του κύρους και η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Έχουμε επίγνωση των μεγάλων ευθυνών μας για να είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό, μαζί του στα μεγάλα προβλήματα που συσσωρεύει η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μια πολιτική που ειδικά σε τοπικό επίπεδο, στους δήμους, στις περιφέρειες, έχει συμμάχους τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Για να δυναμώσουμε λοιπόν τον αγώνα για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.